ήρθαμε σήμερα με πολύ χαρά εδώ στο υπέροχο χωριό, στο Κουτσοχέρι, για να τιμήσουμε τον παλιό φίλο, αδελφικό φίλο, συνάδελφο από τα παλιά και αγαπημένο μου Νίκο Δημαρά από το Κουτσοχέρι. Ήρθαμε να παρουσιάσουμε αυτό το υπέροχο βιβλίο «Όταν ο ήλιος σπάει την πέτρα», που περιλαμβάνει ιστορίες του χωριού, έθιμα, παραδόσεις, θρύλους και γύρω αφηγήσεις γύρω από το Κουτσοχέρι. Μακάρι όλοι που είναι από χωριά, όπως και εγώ και ο Νίκος, να τον μιμηθούν τον Νίκο και άλλοι και να γράψουν για τα χωριά τους. Γιατί αυτά τα βιβλία μένουν για τις επόμενες γενιές. Δεν είναι το διαβάζει ο άλλος και το πέταξε. Μένει στις βιβλιοθήκες, μένει στους υπολογιστές και θα το έχουν και οι επόμενες γενιές, γιατί είναι η ιστορία των χωριών μας, η ιστορία του τόπου μας. Εύχομαι στον Νίκο να έχει υγεία αυτός και η οικογένειά του και το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο. Και πολλούς χαιρετισμούς εδώ στους χωριανούς στο Κουτσοχέρι. Ο κάθε τόπος έχει τη δική του ιστορία και το χωριό μας έχει τη δική του ιστορία. Όλα αλλάξανε σε αυτόν τον χρόνο. Το πώς γινόταν τότε η γάμη, το πώς γινόταν οι καλλιέργειες, οι θρύλοι, οι ιστορίες, τα φαντάσματα που οδηγούνταν εκεί που είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο του αδερφού μου και είναι σημαντικό ζήτημα σε κάθε χωριό να καταγράφονται αυτά τα στοιχεία, γιατί είναι ντοκουμέντα και για τους μελετητές και για τις επόμενες γενιές, γιατί ο κόσμος αλλάζει ταχύτατα και χρειάζεται έρευνα πώς από τη μία κατάσταση μέσα σε 50-60 χρόνια φτάσουμε σε μία άλλη κατάσταση που όλα έχουν αλλάξει γύρω μας. Τα είδη και έθιμα. Αλλιώς γίνονται οι γάμοι τώρα, αλλιώς γίνονταν τότε. Αλλιώς γίνονται η αγροτική παραγωγή. Τότε θερίζαμε με το δρεπάνι. Όλα αυτά και πολλά άλλα περιγράφονται στο βιβλίο, που δεν έχει μόνο τοπικό χαρακτήρα ή μόνο συναισθηματικό χαρακτήρα, αλλά έχει και ένα ευρύτερο, πέρα από την καταγραφή των εθίμων και των παραδόσεων και των θρύλων. Πραγματικά είναι υλικό για αυτούς τους αναλυτές που γράφουν ιστορία, που παρακολουθούν την εξέλιξη των πραγμάτων. Λοιπόν, έχει και συναισθηματική αξία, αλλά έχει και παιδευτική, θα έλεγα, αξία, να μαθαίνουν οι νέες γενιές πόσο γρήγορα αλλάζει ο κόσμος και πόσο ακόμα είμαστε δύσκολο να αφομοιώσουμε αυτές τις εξελίξεις που με αυτή την ταχύτητα τρέχουν. Και πραγματικά λίγο χάνουμε το κοντρόλ και τον έλεγχο. Λοιπόν, μια επιστροφή στο παρελθόν, και αν σε κάθε χωριό μπορούσε να καταγραφεί και να υπάρχει ένα τέτοιο βιβλίο, θα ήταν πολύ χρήσιμο για την πατρίδα μας συνολικά και για την πορεία μας. Νομίζω ότι τα βιβλία, ακόμα και στην εποχή που ζούμε των υπολογιστών, δεν θα χάσουν ποτέ, έχουν τη δική τους αξία. Την αξία του βιβλίου δεν μπορεί να το καλύψει ο υπολογιστής. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, μένουν με ένα άλλο τρόπο και δεν είναι τα φευγαλαία που έχουμε από την τηλεόραση και από τα site κλπ. Όλα αυτά περνάνε και χάνονται. Τα βιβλία μένουν και μένουν για όλους μας και για τους ερευνητές. Όταν δέχτηκα την πρόσκληση του Νίκου να βρεθώ κι εγώ στο πάνελ των ομιλητών για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου, εξεπλάγινε. Είπα, τι δουλειά έχω εγώ σε μία παρουσίαση ενός βιβλίου που έχει σχέση με την λαογραφία, τα ήθη, τα έθιμα ενός χωριού που ανήκει στην περιφέρεια του Δήμου της πόλης του Μεσολογγίου. Όμως, αμέσως όταν το ξεφύγησα, είπα ότι έχω υποχρέωση να βρεθώ εκεί. Έχω υποχρέωση να πω δύο λόγια από καρδιάς για αυτό που εισέπραξα διαβάζοντας το βιβλίο. Μου έκανε εντύπωση η ροή του λόγου του Νίκου, ο οποίος είναι φίλος από τα παιδικά χρόνια. Έχουμε σχέσεις ποικιλότροπες και οικογενειακές και θα θεωρούσα τον εαυτό μου μακράν
της πραγματικότητος, της φιλικής σχέσης που μας διακατέχει, εάν δεν βρισκόμουν και εγώ να πω δύο και μόνο λέξεις για την χαρά την οποία εισέπραξα με το διάβασμα αυτού του βιβλίου, το οποίο θα ακούσετε στη συνέχεια για το περιεχόμενό του από εκλεκτούς και εξαιρετικά ειδικούς με τον τόπο εδώ, οι οποίοι θα είναι συμπαρουσιαστές. Όλο ξεκίνησε από μία ιδέα που την είχαμε από πέρσι, καθώς κάθε φορά έγραφα ορισμένα μικρά κομμάτια για εκδηλώσεις που γίνονταν στο χωριό ή για κάποια γεγονότα, όπως παραδείγματος χάρη έγραφα ένα κομμάτι κάθε χρόνο για την Παναγία Ερημητού, έγραφα ένα κομμάτι για τον Άγιο Θεόδωρο, το Εκκλησάκι, και σιγά σιγά γεννήθηκε η ιδέα να καταγράψω έθιμα, παραδόσεις, αφηγήσεις, ιστορικά γεγονότα, τα οποία σχετίζονται και με την γενικότερη ιστορία της περιοχής, αλλά και με θρύλους, με μύθους, που τα έχουμε συγκρατήσει από από τις αφηγήσεις και από τους προγόρους μας. Έτσι λοιπόν, από αυτή την ιδέα καταφέραμε να συγκεντρώσουμε, να μαζέψουμε μερικά ακόμη κομμάτια και αποφάσισα να βγει ένα βιβλίο. Είδα ότι υπάρχει μια συμπαράσταση, μια γενικότερη καλή θετική απήχηση από τον κόσμο και γι' αυτό το λόγο προσπάθησα να δώσω μια εικόνα και του χωριού, αλλά και να περιγράψω την κατάσταση που επικρατούσε στην ελληνική περιφέρεια και στον αγροτικό κόσμο μετά τον εμφύλιο, δηλαδή τις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70. Και θέλω να πιστεύω ότι μέσα από αυτό το βιβλίο έχουμε μία απήχηση στο τι συνέβαινε στην κοινωνία εκείνων των εποχών, που υπήρχε στα χωριά περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη αγάπη, αυθορμητισμός μέσα από εκδηλώσεις. Και υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι θέλω να δώσω ένα μήνυμα στην νεολαία να ξανααγαπήσει τα χωριά, να ενδιαφερθεί περισσότερο για τον αγροτικό κόσμο και παράλληλα στην πολιτεία να ανοίξει ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος σε συνδυασμό με την ξηρασία και με τις καιρικές συνθήκες των τελευταίων μηνών και μπορώ να πω και ετών βρίσκεται σε δεινή κατάσταση. Είναι ένα νέο κεφάλαιο που καλά είναι να πάρει το μήνυμα η κεντρική εξουσία, κάτι να γίνει με την ελληνική περιφέρεια. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τα χωράφια ξερά, τις ελιές ξερές, τα βουνά γύρω μας να έχουν κυτρινίσει τα δέντρα και πρέπει κάτι να γίνει, να το πάρουν στα σοβαρά. Είναι λοιπόν μία αφορμή αυτή η έκδοση του βιβλίου να ενδιαφερθούμε περισσότερο για τα χωριά μας και για τον αγροτικό κόσμο.